κυρίες και κύριοι, γεια σας στο Αρχείο Πολιτισμού. Σήμερα μαζί με το Άρωμα Ελλάδος θα σας πάει μια βόλτα σε κάποια στούντιο, σε κάποια ιστορικά στούντιο της πατρίδας μας, της χώρας μας, της Ελλάδας μας, της μουσικής μας, της δισκογραφίας μας και όχι μόνο. Και θα σας πάει εκεί γιατί είναι, νομίζω, πράγματα που πρέπει να τα φυλάμε σαν κόρην οφθαλμού. Πρέπει να τα προσέχουμε γιατί και η μουσική μας παιδεία, ο μουσικός μας πολιτισμός, ο δισκογραφικός μας πολιτισμός και όλοι οι άνθρωποι του χώρου της δισκογραφίας πρέπει να έχουν και αυτό το σημείο αναφοράς τους και παίξανε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην πορεία και τον πολιτισμό αυτού του τόπου. Ο πολιτισμός δεν είναι κάτι μονοσήμαντο, είναι κάτι πολυσήμαντο. Έχω λοιπόν σήμερα τη χαρά να έχω κοντά μου μια παλιά μου φίλη, παλιά μου γνώριμη, την ξέρω από τόσο δα μικρό κυκλοπάκι που λέει και ο Βούτσας στην ταινία, την Ναταλία Τυρασούλη, την κόρη φυσικά του φίλου μου και συναδέλφου του Μανώλη Τυρασούλη. Γεια σου Ναταλία μου. Γεια σου. Χαίρομαι χαρά που σε ξαναβλέπω. Μεγάλωσες. Μεγάλωσα κάποιες δεκαετίες. Καλά είσαι. Καλά, καλά. Χαίρομαι πολύ. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε και το συνδικαλιστικό χώρο των δημιουργών, στιχουργών, μουσικοσυνθετών κυρίως, και της δισκογραφίας που πάει κατά διαόλου, και πολλά άλλα πράγματα, και θα κάνουμε και ένα αφιέρωμα στον Μανώλη, τον Μάνο. Τον Μάνο, όπως τον ξέρεις εσύ. Ναι, βέβαια. Κατά την δική μου έτσι, γνωριμία. Αλλά σήμερα είσαι εδώ για ένα φλέγον θέμα και το βλέπουν οι φίλοι μας γύρω-γύρω τι έχουμε εδώ πέρα. Την παλιά Κολούμπια. Έτσι. Κηρυγμένο μνημείο στο ναι, ναι, νεότερων χρόνων, ναι, ναι, πολιτισμού, ναι, ναι, και περνάει κανένας είτε με τον ηλεκτρικό, είτε με τα πόδια, είτε σαν βόλτα και βλέπει αυτό το χάλι. Επίσης, δεν υπάρχει κάτι άλλο να πεις ότι ρε παιδί μου, έχω 5 στην Ελλάδα, οπότε να το κάνω το έκτο, λέω εγώ τώρα, που και 45 να ήταν, πάλι δεν είναι λόγος να το πεις. Δηλαδή, ένα μουσείο δισκογραφίας, κάτι τέτοιο, δεν έχουμε στην Ελλάδα ελληνική δισκογραφία, σαν τέτοιο χώρο, ας πούμε, να είναι όλοι οι άνθρωποι της δισκογραφίας να στεγαστούν οι μνήμες τους. Και θα μπορούσε αυτό να είναι ένα πολύ ωραίο σημείο αναφοράς και θα προσέλκει και τουρισμό. Πάμε λίγο να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ναι, ναι, βεβαίως. Πάμε λίγο. Κολούμπια. Κολούμπια. Κολούμπια είναι μια όαση. Brand name, έτσι. Είναι, βέβαια. Είναι μια όαση πολιτισμού δεκαετιών. Ενός ολόκληρου αιώνα σχεδόν. Mm-hmm. Όντως. Όντως, ναι, στην Ελλάδα τουλάχιστον, ναι, ναι, έξω, ναι, περισσότερο. Ναι, ναι. Έχουν περάσει πάντες στο ελληνικό τραγούδι, και όχι μόνο το ελληνικού τραγουδιού, αλλά και το αραβικό τραγούδι και το βαλκανικό, δηλαδή όλη την περιοχή. Είναι ένα μέρος το οποίο, εντάξει, πρέπει να πω κι εγώ ότι το ξέρω από πολύ μικρό παιδάκι, λόγω και των ηχογραφήσεων του πατέρα μου εκεί, τους δίσκους τους διάφορους που είχε κάνει. Και η αλήθεια είναι ότι όταν εγώ περίμενα, ας πούμε, να κάνουν τις ηχογραφήσεις, έπαιζα εκεί έξω. Δηλαδή είναι ένας τόπος πολύ... Όχι μόνο εσύ. Όχι μόνο εγώ. Δεκάδες παιδιά. Χιλιάδες παιδιά. Το θλιβερό είναι ότι πια περνάμε από εκεί και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ούτε επιγραφή. Ναι. Δεν υπάρχει. Όπως βλέπουν οι τηλεθεατές μας και πίσω μας, ας πούμε, έχουν ναι, πέσει και τα γράμματα. Έχουν κλαπεί, κλαπεί τα γράμματα. Και μάλιστα, για να βάλω κι εγώ τη δική μου τη σειρά, όσο επιτοπλίστων, ο πατέρας μου είχε ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα της διάσωσης Κολούμπια, διότι υπήρχε η επιθυμία να γκρεμιστεί από την ιδιοκτήτρια του χώρου αυτού, που είναι η κατασκευαστική εταιρεία Marmin. Και ξέρουμε πολύ καλά, Μαρμίν, ότι ανήκει στην οικογένεια τη μουσική του Μάτσα. Του δισκογράφου, ναι, Μάτσα. Ναι. Λοιπόν, για να γίνει κάποιο εμπορικό κέντρο. Οι κάτοικοι ξεσηκώθηκαν, ο κόσμος ξεσηκώθηκε. Και έγινε και μια επιτροπή αγώνα διάσωσης. Έγινε μια επιτροπή αγώνα διάσωσης. Με πολύ μεγάλο αγώνα έχουν κάνει αυτά τα παιδιά. Η Αυγή Θεοδόση είναι η επικεφαλής ουσιαστικά αυτής της επιτροπής, ο Δημήτρης Ιφαντής, ο Γιώργος ο Κοντογιάννης, και έχουν συμμετάσχει και διάφοροι καλλιτέχνες. Έχει βγει και ένα βιβλιαράκι, μάλιστα, της διάσωσης, με την ιστορία της Κολούμπια, τη σημαντικότητά της, διότι άμα σκεφτεί κανείς ότι περάσαν και πόλεμοι μέσα από την Κολούμπια, βέβαια, και βέβαια, δεν έκλεισε ποτέ,
Μάλιστα τη Βέμπο την είχαν συλλάβει νομίζω εκεί. Μέσα εκεί. Ναι, ναι. Μέσα εκεί. Δηλαδή μιλάμε για Σπαρταρά, είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Και εγώ, σαν Αταλία, ήρθα κοντά, εκτός από την παιδική μου ηλικία και μεγαλώνοντας, γιατί εγώ εντάξει ασχολήθηκα πολύ με την κλασική μουσική, ήμουν λίγο σε έναν άλλο χώρο, αλλά με τον πατέρα μου ήμασταν και συνεργάτες και λοιπά, αλλά εγώ ήμουν λίγο έτσι αντιδραστική του μπαμπά, ας πούμε. Όταν μεγαλώνοντας πια άρχισαμε έτσι να ανταλλάσσουμε μουσικές απόψεις, δηλαδή τον έβαζα εγώ πιο πολύ στην κλασική μουσική, εκείνος στο λαϊκό τραγούδι κλπ. Άρχισα να παρακολουθώ και να βλέπω και τη δική του αγωνία για το τι πρόκειται να γίνει με αυτό το χώρο. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, είναι ορόσημο αυτό που θα πω, που ήρθα μια μέρα σπίτι μου, πολύ συγκινημένος, γιατί κάποιος συλλέκτης είχε πάει στα ερείπια της Κολούμπια πια, όπου υπήρχαν τουλάχιστον εκατοντάδες σπασμένα CD, μήτρες, δίσκοι, μαγνητοτενίες. Και βρήκε κάποιος τα γράμματα στην Αγαπημένη του Χικμέτ που είχε μελοποιήσει ο Μάνος ο Λουίζος, όπου η πρώτη του ουσιαστικά ηχογράφηση την έκανε ο μπαμπάς μου. Μετά κάτι, δεν ξέρω ακριβώς για ποιο λόγο δεν βγήκε, πέθανε και ο Μάνος πάρα πολύ νέος. Τέλος πάντων βρέθηκε αυτή η ταινία και ο πατέρας μου τα χάσε που ξανά άκουγε μετά από τόσα χρόνια, ήταν πάρα πολύ συγκινημένος. Εκτός το τι... Και βγήκε μετά αυτό σαν δίσκος. Δεν βγήκε. Βγήκε από το... Όχι με τον πατέρα μου. Ναι. Βγήκε με τον Μάνο. Με τις πρόβες κιόλας που έκανε ο Μάνος. Δηλαδή τα σχεδιάσματα που έκανε αυτών των τραγουδιών ο Μάνος. Όχι τα τελειωτικά. Ναι. Ζήτησε μετά ο πατέρας μου, όταν έβγαλε ένα βιβλίο έτσι, για όλη του την καλλιτεχνική πορεία και με τους στίχους του, το έδωνε του Ρασούλη στον Ιαννό. Ήθελε να τυπώσει μαζί με το βιβλίο τα γράμματα στην Αγαπημένη, γιατί ήταν και που βρεθήκαν και μέσα στα ερείπια της. Δυστυχώς η Μυρσίνη Λοΐζου αρνήθηκε και έτσι έγινε και ένας διαπληκτισμός, ας πούμε, μεταξύ IP, μεταξύ όλων, εν πάση περιπτώσει. Εμπλεκομένων, πικραθήκανε, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, κάπως μετά τα ξαναβρήκανε κάποια στιγμή για να μην το αφήσω, ας πούμε, να εωρείται ότι ήταν πλακωμένη, αλλά δεν βγήκε το CD. Τελικά δεν εκδόθηκε. Ναι. Όμως οι συλλέκτες αυτοί, οι οποίοι πραγματικά δεν θυμάμαι ποιος είναι ακριβώς, τα βγάλανε στο YouTube. Και η αλήθεια είναι ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Ναι, επισκεψιμότητα. Και γιατί όχι, και πόσα άλλα θα είναι. Και πόσα άλλα θα είναι σε αυτά τα ερείπια. Θέλω να πω εδώ, και βλέποντας και με την πανδημία, πέσαν οι μάσκες πολύ, όχι ότι είχαμε έτσι καμία ουτοπία ότι ο καλλιτεχνικός χώρος είναι ένας μαγικός χώρος γεμάτος πολιτισμό και γράφουνε, στιγουργοί γράφουνε, συνθέτες συνθέτουν. Μελοποιούνε, τραγουδιστές, ναι, τραγουδάνε. Δεν έχουμε τέτοια... τέτοιες φαντασιώσεις, τέτοιες ψευδεστήσεις, αλλά με την πανδημία καταλάβαμε ότι φυσικά δεν είναι και στην προτεραιότητα ο πολιτισμός, να ξεχωρίσω τον πολιτισμό από τη διασκέδαση λίγο, γιατί έχει σημασία εδώ. Οπότε κανένας δεν ενδιαφέρθηκε, οι καλλιτέχνες άρχισαν να πεινούν σε τραγική κατάσταση, και εξακολουθούν βέβαια πολύ, μέχρι που ανοίξαν έτσι κάποια καλά τώρα, μέρη. Θέλω να πω όμως ότι το κόσμος ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα. Δηλαδή, ο κόσμος ενδιαφέρθηκε ως προς την στέρηση της διασκέδασής του. Αλλά άμα του βάλεις και CD να παίζουν του κόσμου, δεν έχει πρόβλημα. Δηλαδή, δεν είναι τόσο δεν έχει κάποια αρκετή. Κάψα. Δεν έχει την κάψα, δεν την έχει. Να έχει τον καλλιτέχνη. Και δεν είναι... Ή απομακρύναν τον κόσμο από τον καλλιτέχνη ή τον καλλιτέχνη από τον κόσμο. Ζούμε στην εποχή της εικόνας. Όλα τα έχουμε μέσα από τηλεόραση, τώρα πια τα έχουμε και μέσα από το ίντερνετ. Είμαστε δηλαδή καλωδιωμένοι, δεν χρειαζόμαστε να κάνουμε και πολλά. Αισθανόμαστε αυτάρκης.
Πες μου κάτι, ένα κηρυγμένο μνημείο. Πώς μπορεί τόσο καιρό να είναι σε αυτά τα χάλια και να μην αναστηλώνεται, να μην γίνεται τουλάχιστον ένα μνημείο, γιατί ο σκοπός που έχει κηρυχθεί μνημείο είναι να γίνει εκεί πέρα κάτι, να γίνει ένα μουσείο. Λοιπόν, η πρόταση είναι να γίνει ένας χώρος πολιτισμού, ζωντανός όμως χώρος, όπου θα υπάρχει και ένα μουσείο ελληνικής μουσικής, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι δεν είναι μόνο το τραγούδι, αυτό που χαρακτηρίζει την μουσική, τη δισκογραφία της Ελλάδας. Υπάρχουν εκεί πάρα πολλοί λόγοι, συνθέτες, οι ποιητές που έχουν μελοποιηθεί, χοροδίες, και ναι, βεβαίως. Αλλά έτσι, γιατί ο κόσμος νομίζει ότι είναι μόνο τα τσιφτετέλια. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, αυτό παράλληλα με χώρους όπου θα γίνονται διάφορα δρόμενα, από live μέχρι εκθέσεις, μέχρι θέατρο, ναι, οτιδήποτε. Δηλαδή, παραστάσεις. Ένα ζωντανός χώρος. Ένα ζωντανός χώρος, όπως είπες και εσύ, με και τουριστική ακόμα ατραξιόν, η οποία θα μπορούσε να αποφέρει και πολλά χρήματα. Μην ξεχνάμε. Και δεν έχουμε άλλο. Πρόσεξε. Και δεν έχουμε άλλο. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ο μουσικός τουρισμός, που είναι κόσμος ο οποίος αγαπάει, έχει αγαπήσει, ας πούμε, ιδιαίτερα πολύ το ρεμπέτικο. Π.χ. οι Ισραηλίτες ξέρουν, μπορούν να στα τραγουδήσουν στα ελληνικά. Και πες μου, ποιος καλύτερος χώρος από το να τραγουδηθεί το ρεμπέτικο ή τα παλιά κλασικά τραγούδια, τα ελληνικά λαϊκά τραγούδια, γίνονται βραδιές αφιερώματα, εβδομάδες αφιερωμάτων. Όλοι εκεί περάσανε. Και όλοι να μην έρχονται. Περάσανε. Θυμάμαι η πρώτη μου φορά που συναντώ τον Λαμπρόπουλο και τον Μιλιόπουλο και έχω το ραντεβού εκεί πέρα. Ήμουν ένα παιδί που πήγαινε ακόμα σχολείο, γυμνάσιο. Έτσι. Και πέρασα για να δω στο γραφείο τους και δεξιά και αριστερά ήταν ο Ζαμπέτας, η Μοσχολιού, ο Μητσιάς, η Γαλάνη, ο Μούτσης. Και εγώ πέρναγα ενδιάμεση, ο Καλδάρας. Εκείνη την περιμένα να μπουν στο γραφείο να συναντήσουν. Και εγώ είχα ραντεβού και ντρεπόμουν που πήγαινα εκεί προηγούμενος, ενώ οι άλλοι περίμεναν, αλλά οι άλλοι περίμεναν έκτακτα. Και, δηλαδή η Μοσχολιού έχει αυτή την άβρα, αυτών των ανθρώπων αυτός ο χώρος. Και δεν φεύγει η αύρα, δεν είναι εκεί. Δεν φεύγει, όχι. Η αύρα δεν φεύγει με τίποτα και νομίζω ότι όλοι, οι ψυχές όλων είναι στιγματισμένες. Βέβαια. Όλων των όχι πια των νέων. Δεν έχουν περάσει από εκεί. Και αυτό είναι ίσως μια τρύπα. Διότι οι νέοι δεν νοιάστηκαν τόσο πολύ για το χώρο. Μα δεν έχουν βιώματα. Βιώματα, ένα. Δεν τους έχει περάσει κανένας. Θα έπρεπε να έχουν γίνει εκπομπές όπως κάνεις, ας πούμε, εσύ αυτή τη στιγμή. Εδώ μιλάμε για ένα πολιτισμό, ένα χώρο πολιτισμού εξωφρενικής σημαντικότητας. Φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να γίνει και ένας χώρος ηχογραφήσεων με τον παλιό τρόπο, με τις πομπίνες, με το κερί και το ένα και το άλλο. Και όσοι θέλουν να κάνουν δίσκους πια, να έρχονται εκεί να τους κάνουν. Βέβαια. Αλλά παλιά, ναι, αλλά κολούμπια. Φυσικά. Έτσι, και φυσικά. Να έρχονται και συγκροτήματα από το εξωτερικό που ακόμα το βινίλιο αναγεννάται. Φυσικά. Όλη τελικά η ιστορία. Πού κολλάει όλο αυτό το πράγμα. Είναι στο ότι το ένα υπουργείο τα ρίχνει. Γιατί φτάσαμε μέχρι τη Βουλή με την Αυγή τη Θεοδόση. Να δούμε, εν πάση περιπτώσει, τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Εγώ πήγα στο πολιτιστικό κέντρο του ΣΥΡΙΖΑ και το κατέθεσα, όπου κάνανε τα παιδιά, δηλαδή, μια ειδική, ας πούμε, ερώτηση. Καταθέσανε 34 βουλευτές στη Βουλή, ότι τι συμβαίνει. Εδώ μιλάμε για... ως μνημείο, αφού από τη στιγμή που έχει επικηρυχθεί μνημείο, έχει υποχρέωση το κράτος, άσχετα από το ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, να το αναδείξει και να το προφυλάσει. Να το συντηρήσει. Εμένα μου στείλαν, λοιπόν, όταν άρχισα έτσι λίγο να αναλαμβάνω μετά το θάνατο του μπαμπά μου, αλλά κάπως έτσι δειλά, γιατί εγώ δεν ήξερα τόσες λεπτομέρειες. Είχα βιώματα πολλά. Δεν ήξερα τα πρακτικά τόσο. Σιγά σιγά τα άμαθα, βέβαια. Και στη μνήμη του
να στηρίξω αυτό και για μας όμως, και σαν Ελληνίδα δηλαδή, και σαν καλλιτέχνης και σαν Ελληνίδα. Κάναμε έτσι κάποιες συναντήσεις με την Αυγή, πήγαμε στην Βουλή, καταθέσανε λοιπόν τα και παιδιά. Και τι είπε η πολιτεία δηλαδή? Το Υπουργείο Πολιτισμού λέει, το υποχωδέ, όχι το αυτό, ένα τον άλλο, και είναι αυτή τη στιγμή δηλαδή παρακολουθούμε ένα τένις, ποιος, τι, που, για, παρατημένα όλα. Ούτε ο ιδιοκτήτης, ούτε η πολιτεία έχει κάνει αυτή τη στιγμή το παραμικρό, κάτι έτσι, έστω για τα μάτια του κόσμου, ας πούμε, κάπως να το σουλουπώσει, να το φροντίσει. Μου στείλανε εμένα πολλές φωτογραφίες φίλοι από το Facebook, αν είναι δηλαδή δυνατόν, φίλοι, οι συλλέκτες και οι φίλοι πολλές φορές του τραγουδιού αγαπάνε και πονάνε πιο πολύ το τραγούδι από ότι οι ίδιοι οι καλλιτέχνες. Ακούγεται λίγο βλάσφημο αυτό που λέω. Όχι, το έχω δει και εγώ. Αλλά είναι γεγονός. Οι καλλιτέχνες ασχολούνται με την καριέρα τους. Mm-hmm. Οι συλλέκτες μαζεύουν σαν να μαζεύουν διαμάντια. Δηλαδή με πολύ προσεκτικά. Ιερά κοιμήλια. Ιερά κοιμήλια. Και μου στείλαν φωτογραφίες που βγάλανε ανθρώπου που είχε ανέβει πάνω στην πύλη, που είναι και αυτή μνημείο. Και πήρε όλα τα γράμματα. Δηλαδή, στην Ακρόπολη θα μπορούσε κάποιος να μου πει, συγκρίνω την Ακρόπολη με το... Ναι, κάτι συγκρίνω, γιατί κάποια στιγμή... Συγγνώμη, αλλά είναι η Ακρόπολη της οικογραφίας. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, και κάποια στιγμή αυτό το κτίριο θα είναι επίσης πάρα πολύ πολύτιμο, αρχαιολογικά μιλώντας. Αφήνεις να πάρουν τα γράμματα. Και η βιομηχανία. Υπάρχει βιομηχανική αρχαιολογία, υπάρχουν τα βιομηχανικά, ναι, κτίρια. Δεν υπάρχει... έχει γίνει τίποτα. Και θλίβομαι, γιατί ήμασταν μια ομάδα καλλιτεχνών, ας πούμε ο πατέρας μου, ο Γιάννης ο Γλέζος, ο Νότης ο Μαυρουδής, ο Δημήτρης ο Κοντογιάννης, δηλαδή κάνανε και μια συναυλία έτσι για να το κάνουν γνωστό, κάνανε και μια ταινιούλα για την Κολούμπια κλπ. Αν δεν κινηθούμε η Αυγή ή εγώ και πέντε ακόμα, δεν κουνιέται φίλο. Μάλιστα. Δηλαδή, οπότε θες... εσύ πρέπει να είσαι 24 ώρες 24ωρο και να ασχολείσαι μόνο με αυτό. Εγώ επειδή αυτή τη στιγμή ουσιαστικά έχω βάλει τον εαυτό μου πολύ πίσω, διότι τα έφερε έτσι η μοίρα από πολύ νωρίς να έρθει στα χέρια μου ένα τεράστιο έργο. Δεν είναι ωραίο που το λέω εγώ, αλλά είναι του Μανώλη, το οποίο θέλει φροντίδα. Θέλει φροντίδα. Και τακτοποίηση και συντήρηση και κάθε τόσο πρέπει να το γνωστοποιείς. Ναι, και να ρίχνεις ρεβιθάκια στην μαρμίτα, γιατί, για να τον θυμούνται τον πατέρα σου. Και όχι μόνο αυτό, να τον θυμούνται, για να μην πω να τον καταλάβουν ακόμα και περισσότερο από όταν ζούσε. Γιατί έτσι συνήθως συμβαίνει. Αυτό πρέπει να είσαι σαν την αράχνη με τα 8 μάτια, να παρακολουθείς. Γιατί με το που πέθανε ο πατέρας μου, οι εφημερίδες βγήκανε κατευθείαν και βγάζανε τα CD του Αβέρτα με τις εφημερίδες, χωρίς να παίρνουν άδεια, διαφημίσεις χωρίς να παίρνουν άδεια. Εγώ 10 χρόνια τώρα είμαι σε δικαστήρια, σε τσακωμούς, σε τηλέφωνα, με δικηγόρους, με αυτά. Θα τα πούμε αυτά στην εκπομπή για να δούμε και πώς φεύγουν οι καλλιτέχνες. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι συν το θέμα της Κολούμπια, που δεν αφορά μόνο τον πατέρα μου, αφορά και εμένα και εσένα και όλο τον ελληνικό λαό. Δεν μπορώ να το κάνω μόνο εγώ και η Αυγή αυτό το πράγμα. Κάποια από τα παιδιά της Επιτροπής λίγο έτσι υποχώρησαν, γιατί ήταν πολύ μεγάλες οι πιέσεις. Άλλοι κουράστηκαν, άλλες ήταν πιέσεις, δεν ξέρω τώρα, από τον Ματσέους, από αυτά, δεν ξέρω. Το ζήτημα είναι, είχε πει ο Μάτσας ότι ναι, να κάνω εμπορικό κέντρο, θέλω να το κάνουν, εμπορικό κέντρο. Την Ακρόπολη του πολιτισμού που ανέφερες κι εσύ, και να κάνουν και σε μια γωνία κάπου ένα μουσείο ελληνικού τραγουδιού, ας πούμε, μουσικής και λοιπά, να έχει κάτι κέρινα ομοιώματα. Δηλαδή να κάνουμε ένα Madame Tissot, ας πούμε, τύπου, που δεν θα είναι και μάπα, με σιγουρή, γιατί μόνο η Tissot θα μπορούσε να κάνει ένα τέτοιο αριστούργημα, ας πούμε, και να... που δεν έχει και νόημα αυτό το πράγμα, δεν είναι ζωντανός ο χώρος. Δηλαδή το να πας και να βλέπεις τον Τζιτσάνι, ας πούμε, κέρινο, δεν έχει κανένα νόημα. Ή θα μπορούσε να είναι και αυτό, αφού γίνουν τα άλλα τα βασικά. Αλλά εγώ έχω πάλι μια πιο μαξιμαλιστική άποψη για αυτό το χώρο που σου είπα, μερικές δράσεις κλπ. Το συνδυάζω με το γήπεδο της ΑΕΚ που θα γίνει πιο δίπλα και από ό,τι φαίνεται πρέπει να είναι ένα κόσμημα
σε σχέση με τον μικρασιατικό ελληνισμό. Η περιοχή έχει πρόσφυγες, έχει στεγάσει το παραδοσιακό προσφυγικό τραγούδι των ανθρώπων αυτών. Ναι, 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 θα μπορούσε να συνδυαστεί υπέροχα. Θα μπορούσε να είναι δηλαδή ένα πάρκο, ένα πολιτιστικό πάρκο από τη Ριζούπολη έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, που να πηγαίνεις και να περνάς τη μέρα σου και να μην φτάνει δηλαδή και τα γκρουπ τα τουριστικά να έρχονται, ναι, για μια, ναι, ολόκληρη μέρα και εκδρομής και σχολεία. Ναι, βέβαια, μα βέβαια, βέβαια. Δεν ενδιαφέρεται κανένας ουδής. Ναι, όπως δεν ενδιαφέρθηκαν για την ΑΕΠ, όταν την κλείσανε και μετά έμεινε το όλο πράγμα στο χάος. Όπως δεν ενδιαφέρθηκε ναι, για τη συλλογή της ΑΕΠ. Αυτό που με ενημέρωσες εσύ κιόλας και... Σοκ. Ναι. Σοκ. Γιατί όλοι πηγαίναμε πράγματα εκεί πέρα και ξαφνικά δεν έχει γίνει καμία καταγραφή. Ναι. Δηλαδή δεν κλείνεις κάτι όταν δεν έχεις φροντίσει να υπάρχει κάτι άλλο να το αντικαταστήσει αμέσως. Ναι, να μην χάσουν τόσοι άνθρωποι τα λεφτά τους, τα δικαιώματά τους, και από εκεί που ήταν νοικοκυρέοι και είχαν ένα στάνταρ εισόδημα με τη δουλίτσα τους και τα έργα τους, ξαφνικά να μην έχουν τίποτα για 5 χρόνια. Αυτό 6, είναι 10, μια αλήθεια, όλοι. Αλλά και πάλι έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια, γιατί τελικά ήταν πολύ μεγάλη τρύπα της ΑΕΠ. Εγώ δηλαδή προσωπικά μιλώντας, μιλάμε αυτή τη στιγμή ότι έχουν χαθεί ένα πολύ μεγάλο ποσό από τα δικαιώματα του πατέρα μου, να μιλήσω μόνο εγώ για αυτό που ξέρω εγώ προσωπικά, το οποίο θα πρέπει να πάμε ομάδα καλλιτεχνών και να κάνουμε μία αγωγή που ξανά με αναβάλε δικηγόρος, ξανά με άλλε αυτό. Ήδη είναι για 6 κακουργήματα, πέθανε και ο Πέτρος Ξανθόπουλος. Ναι, άσε τους καλλιτέχνες. Ποιος νοιάστηκε για αυτούς τους καλλιτέχνες, ποιος νοιάστηκε για όλη αυτή την πολιτική. Οι ίδιοι οι καλλιτέχνες δεν νοιάζονται. Ωραία. Αν οι ίδιοι οι καλλιτέχνες είναι τρελοί, είναι αλλοπαρμένοι και είναι και καλλιτέχνες. Τρελοί και αλλοπαρμένοι. Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι και το κράτος είναι τρελό και αλλοπαρμένο. Και το κράτος είναι εκεί για να τους στηρίζει και να στηρίζει τη δημιουργία, να στηρίζει τον πολιτισμό. Αν βρεθούν 5 τρελοί ζωγράφοι, δεν πάνε να πει ότι θα σταματήσουμε να έχουμε τη συνέχεια της εικαστικής τέχνης. Έτσι, το κράτος είναι εκεί πέρα για να. Έπρεπε να είναι εκεί πέρα, τουλάχιστον. Ναι, να πούμε αυτό. Δεν πρέπει να το πούμε αυτό. Η χώρα που έχει αναδείξει τόσους σπουδαίους δημιουργούς, μουσικούς, μουσικοσυνθέτες, στιχουργούς, ποιητές, που του είναι γνωστοί στα πέρατα της οικουμένης, μια τόσο μικρή χώρα που έχει ονόματα που τα ξέρουν. Ο πολιτισμός υποτίθεται, ας πούμε. Εγώ θα σε πάω στην δισκογραφία όμως. Ναι, για τη δισκογραφία. Ναι. Που έχει από τη δισκογραφία μέσα ονόματα που τα ξέρουν από το τελευταίο χωριό της Αφρικής μέχρι την Λαπωνία επάνω και από την Αμερική ως την Ιαπωνία. Ναι. Να μην αναφέρω τώρα τα ονόματα αυτά, τα ξέρουμε όλοι μας. Βέβαια. Αυτή η χώρα. Αν μας ζητήσει ένας σύλλογος μουσικών να έρθει επίσκεψη εδώ πέρα, να πάει πού? Αν μας ζητήσουν 10 διάσημοι μουσικοί, συνθέτες ή οτιδήποτε άλλο, να έρθουν στην Ελλάδα, πού θα τους πας, να τους δείξεις τι? Από άποψη μουσικής. Από αυτά που τους ενδιαφέρει. Από άποψη μουσικής γενικώς, αν σκεφτεί κανείς ότι μόνο στην μουσική βιβλιοθήκη της Λίλιαν Βουβούρη που κάνανε κάποια πράγματα. Μια βιβλία τους δείξεις. 10 βιβλία τους δείξεις. Ναι, δηλαδή αυτό είναι όλο και όλο. Αυτός είναι ο μουσικός πολιτισμός Ελλάδος. Ναι, αυτός είναι. Πόσα χρόνια προσπαθούμε να γίνει ένα μουσείο προσφυγικού ελληνισμού. Πόσα χρόνια τελικά, μήπως πονάει το ότι τι θα αναδυθεί μέσα από αυτό, γιατί θα φανούν πολλά πράγματα μέσα από εκεί. Σίγουρα, βέβαια. Θα φανούν πολλά πράγματα μέσα. Και πολλές αλήθειες θα λάμψουν και... Λογοκρισίες θα περάσουν. Βέβαια. Χαρτιά της λογοκρισίας. Φυσικά. Ποιητές που κάποτε τους είχαμε στα χείλη μας και τώρα δες τι τραγουδάμε, δες τι έχουμε στα χείλη. Ακριβώς. Του ελληνικού λαού. Ακριβώς. Μελωδίες που κοίτα τι παίζανε παλιά, κοίτα τι παίζουν τώρα. Θα γίνει μια αυτόματη σύγκριση. Όχι πολύ μακρινών δεκαετιών. Δεν σε πάω σε χρόνια ελληνικής επανάστασης, στα δημοτικά τραγούδια. Στα τωρινά, στα 3 δεκαετίες, 4 δεκαετίες, 5 δεκαετίες. Και θα φανεί και η διαφορά και η πτώση. Και εκεί ο υπουργός και οι υπουργοί τι θα πούν? Είχαμε αυτό και τώρα έχουμε αυτό. Δεν θα ξέρουν καν. Και το λέω με πολύ μεγάλη γνώση. Κάποια φορά είχε κλείσει ένα ραντεβού στο Υπουργείο Πολιτισμού όταν ήταν υπουργός πολιτισμού ο Ευάγγελος Βιζέλος. Είχε κάνει ένα ραντεβού ο πατέρας μου. Και όταν πήγε εκεί να τον δει και λοιπά, ο Βενιζέλος τον ρώτησε, εσείς ποιος είστε, τι κάνετε. Τι δουλειά κάνεις. Δηλαδή ο Υπουργός Πολιτισμού... Της Ελλάδος δεν ήξερε ένα από τους διασημότερους στιχουργούς της Ελλάδος. Έτσι, θα με κάνεις να σου πω
ότι όταν λιώναμε σόλες με τον Μάνο τον Λοΐζο για τα δικαιώματα τα συνδικαλιστικά τότε με την ΕΜΣΕ και ανεβοκατεβαίναμε τα γραφεία για να τους πούμε ότι τι δουλειά κάνουν οι συνθέτες και οι στιχουργοί, έτσι. Για πρώτη φορά είδα τον Μάνο εκνευρισμένο μια φορά που κατεβαίναμε από τα γραφεία ενός υπουργού δεκαετία του 80 ήτανε και λέει, μα ποιος είναι αυτός που δεν ξέρει τι κάνουμε εμείς. Αυτός θα πεθάνει, θα πεθάνουν και τα παιδιά του και τα εγγόνια του και τα τραγούδια μου εμένα ακόμα θα τα τραγουδάει ο ελληνικός λαός. Και έρχεται αυτός τώρα να με κρίνει και να μου πει. Ναι. Δη... έτσι είναι. Έρχονται οι υπερατοί να κρίνουν και να πάρουν αποφάσεις για τους αθάνατους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι είναι. Και έτσι συνεχίζει να είναι. Και πώς να ανατραπεί αυτό το πράγμα. Μόνο με παιδεία ανατρέπεται αυτό. Μόνο με παιδεία και με συνεχή πίεση. Και συνεχείς αγώνες βέβαια, αλλά το ζήτημα είναι ότι πώς ενδιαφέρονται για αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτό εγώ που έχω έκκληση να κάνω είναι πάνω απ' όλα απέναντι στους καλλιτέχνες. Δεν είναι η τέχνη, δεν είναι καριέρα μόνο. Είναι και καριέρα, δεν λέω. Εντάξει, για να μην υποτιμήσω ας πούμε. Είναι και βιοποριστικό. Αλλά είναι και ηθικό. Είναι αξιακό το ζήτημα. Δεν γίνεται όλα να είναι, λοιπόν παιδιά, πού συναυλίες θα κάνουμε, πόσους θα έχουμε, πόσους αυτό, πόσους εκείνο. Δες και κάτι άλλο ρε παιδί μου. Δες, αυτό το θέμα της Κολούμπια είναι εξαιρετικά σοβαρό. Δεν ενδιαφέρεται κανένας. Έχουμε πάρει βέβαια υπογραφές από όλο τον κόσμο και λοιπά. Έχουν μέχρι βοηθήσει. Καλά, μέχρι εκεί. Ναταλία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ πέρα. Εγώ ευχαριστώ. Κάναμε αυτή τη μικρή πρώτη γνωριμία στον κόσμο με το θέμα της Κολούμπια. Θα είμαστε εδώ, θα το ξανασυζητήσουμε. Θα έρθεις και όποτε με την Αυγή θέλεις. να το πάμε λίγο πιο νομικά. Βαθιά. Εσύ ήθελες να το πας σήμερα λίγο πιο πολιτισμικά, πολιτιστικά ναι, και καλά ναι, έκανες. Ναι. Να το δεις από την πλευρά των δημιουργών, που και εμένα αυτό με πονάει. Θα είμαστε εδώ, θα τα λέμε, θα παρακολουθούμε την εξέλιξη και... τι να πω ρε παιδάκι μου, να πω για άλλη μια φορά την ευχή που λέω πάντα. Αγαπητοί φίλοι, εάν δεν έχεις πολιτισμό, δεν υπάρχεις.